Συνάδελφοι, συναδέλφισες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν νομίζουν οι κυβερνώντες πως θα μας βουλώσουν το στόμα ενισχύοντας τις δυνάμεις καταστολής και τον αυταρχισμό, είναι βαθιά γελασμένοι. Οι οικοδόμοι και εκατομμύρια εργαζόμενοι, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο, νιώθουμε στο πετσί μας καθημερινά τη βία της εργοδοσίας και των πολιτικών της εκπροσώπων που νομοθετούν με γνώμονα τα συμφέροντα των αφεντικών. Γι' αυτό και άφησαν αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγεία εν μέσω πανδημία και αρνούνται να επιτάξουν πραγματικά τα κοράκια τη ιδιωτική υγεία. Γι' αυτό και δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολιά και τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό πέρασαν με διαδικασίε φαστράξ οριδών πράξει νομοθετικού περιεχομένου που, από τη μία, τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και από την άλλη, μοιράζουν δισεκατομμύρια ευρώ στου επιχειρηματικού ομίλου το νέο μέσα εισαγωγικά νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση με ανατροπές εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις σε ενός αιώνα που κερδίθηκαν με αίμα και σκληρές συγκρούσεις έρχεται μαζί με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Ο στόχος της είναι προφανής. Θέλει να επιβάλλει νέο εργασιακό μεσαίωνα και για να το καταφέρει θέλει τους εργαζόμενους ανοργάνωτους, τα συνδικάτα τους αδύναμα, ή ακόμα καλύτερα η εργοδοσία να μπορεί να έχει στο χέρι της, να μπορεί να τα ελέγχει. Με το νομοσχέδιο έρχεται και η περαιπτέρω ποινικοποίηση των αγώνων, αφού προβλέπει αποζημίωση στον εργοδότη σε περίπτωση που το διεκδικήσει εάν μια απεργία κριθεί παράνομη ή καταχρηστική. Σήμερα το 90% των απεργιών κρίνονται από τα δικαστήρια παράνομες ή καταχρηστικές για τη λήψη απόφαση για απεργία μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τη διάταξη περί υποχρεωτική του 50% συν 1 των οικονομικά ενεργών μελών, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με διάταξη περί εφαρμογή ηλεκτρονική ψηφοφορία για ένα σωματείο, παραδείγματο χάρη με 5.000 μέλη δηλαδή, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ τη απεργία και μάλιστα ηλεκτρονικά. 2.501 μέλη, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιο είναι πίσω από τον υπολογιστή ή ακόμα καλύτερα να ψηφίσει με το αφεντικό πάνω από το κεφάλι με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο καημό του όμω είναι να αποκοπούν οι εργαζόμενοι από τα συνδικάτα. Φοβούνται ένα οργανωμένο ξέσπασμα του λαού που μπορεί όχι μόνο να βάλει φρένο στα σχέδιά του, αλλά να περάσει στην αντεπίεθεση για νέε κατακτήσει. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι με τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία για να εργαζόμαστε λιγότερες ώρες, για να έχουμε αξιοπρεπή μισθό, σταθερή εργασία με δικαιώματα. Μέσα στα υπόλοιπα συμπεριλαμβάνεται και διάταξη για πωλή συνδικαλιστών, αφού θα αρκεί μια μήνυση του εργοδότη ή να καταγγείλει την απεργιακή περιφρούρηση για παρεμπόδιση των απεργοσπαστών. Ήδη με το υπάρχον πλαίσιο απολύονται σοριδών συνδικαλιστές. Πλέον μειώνεται ακόμη περισσότερο ο αριθμός των μελών διοίκ που έχουν τη σημερινή τυπική προστασία. Ταυτόχρονα προστίθεται και μείωση των συνδικαλιστικών αδειών στην προσπάθεια να ξεκόψουν την παρέμβαση αγωνιστών συνδικαλιστών μέσα στους χώρους δουλειάς για να αλωνίζει η ανενόχλητη εργοδοσία. Για να το κάνουμε πιο λιανά, η κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί με βάση τα θέλω των επιχειρηματικών ομήλων με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη όλων αυτών που ζουν από το δικό μας ιδρώτα. Προπόθεση για να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν είναι να μην βρει ισχυρή αντίδραση, να μην υπάρχουν εκείνες οι ενοχλητικέ φωνέ. Γι' αυτό και εντείνει τον αυτορχισμό και την καταστολή. Έχουν την αίσθηση πω ψηφίζοντα νόμου θα κάψουν το φρόνημα του λαού. Αυτά να τα κάνουν σε αυτού με του οποίου συνδιαλέγονται με τη συμβιβασμένη και ξεπουλημένη πλειοψηφία τη ΓΕΣΕΕ, στο ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα. Αυτά δεν περνάνε θα μείνουν στα χαρτιά. Και αυτό θα το επιβάλλουμε εμείς, οι εργαζόμενοι με τα σωματεία μας. Έχουμε άλλωστε τεράστια πύρα κατακτημένη πάνω από 100 χρόνια. Τα παραδείγματα δεκάδες από την Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, την αιματοβαμμενη 1 1η Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στην εκτέλεση των 200 κομμουνιστών εργατών στην Κεσαριανή το 1944 με χιλιάδες διωγμούς φυλακή και εξορίας εργατών και εργατριών από το ιδιώνυμο του Βενιζέλου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη Χούντα του Αστικού Κράτους των Συνταγματερχών. Δεν λυγίσαν, δεν υποτάχτηκαν ούτε από τα βασανιστήρια, ούτε από τις φυλακές. Το αντίθετο, μάλιστα, όλοι εμείς βγήκαμε πιο δυνατοί. Έσπηραν το σπόρο για να φυτρώσει το δέντρο, για να γευτούμε τους καρπούς τους οι νεότερες γενιές για να δυναμώσουν οι αγώνες για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Αυτά που χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις ξυλώνουν βήμα-βήμα. Τους ξαναλέμε, δεν πρόκειται να τους τα χαρίσουμε, να μην τολμήσουν να απλώσουν τα χέρια στα σωματεία. Οι εργαζόμενοι ξέρουν μόνοι τους να αποφασίζουν για το πώς θα παλέψουν. Δεν έχουν την ανάγκη αυτών που αγοράζουν άβρε για να καταβρέχουν όποιον αγωνίζεται. Τα παιδιά μα, οι μαθητέ και οι φοιτητέ έχουν ανάγκη από σύγχρονη σχολιά, πανεπιστήμια με τον αναγκαίο εξοπλισμό, ανάγκη από δασκάλου και καθηγητέ και όχι πανεπιστημιακή αστυνομία για την οποία δίνονται 30 εκατομμύρια ζεστό χρήμα. Ανταυτού η κυβέρνηση ενισχύει το στόλο των σωμάτων ασφαλείας, πετώντας κι άλλα εκατομμύρια. Ασφάλεια για ποιον όμω είναι το ζήτημα. Για τον νεαρό που ξυλοφορτώθηκε ανέτια πάνω στην πλατεία Νέα Μήνη, όπου βρίσκονταν οικογένειε με μικρά παιδιά. Για του φοιτητέ σε συγκέντρωσή του που διεκδικούν το άνοιγμα των σχολών, μπουκάρουν τα ματ μέσα στι σχολέ που σε πολλέ διαδηλώσει ακόμα πνιγόμαστε από τα δακρυγόνα. Γίνονται συλλήψει στο σωρό, Όπω χτυπήθηκε και η συγκέντρωση για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, Βουκάρια αστυνομία σε πολυκατοικίε, συλλαμβάνει οικογένειε. Τα παραδείγματα είναι πολλά και δεν χωλάνε σε μια κόλλα χαρτί. Όπω και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα κόπτεται για τι αντιδημοκρατικέ πράξει τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, χτυπήθηκε μεγάλη αντιπεριαλιστική διαδήλωση. Ενώ ένα αστυνομικό έβγαλε όπλο στην περιφρούρηση απεργία του Συνδικάτου Οικοδόμων. Εμεί δεν είμαστε χρυσόψαρα. Και μνήμη έχουμε και δίκιο. Πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και δεν θα επιτρέψουν να μπουν νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Καλούμε και από αυτό το βήμα. Κάθε εργαζόμενο, κάθε τίμιο αγωνιστή συνδικαλιστή σε πανεργατικό ξεσηκωμό. Να συμβάλλει ο καθένα από το δικό του μετερίζει. Για να μην περάσουν τα σχέδια τη κυβέρνηση και τη εργοδοσία. Για να δυναμώσει ο αγώνα ενάντια στο κλίμα αυταρχισμού και αστυνομοκρατία για να μαζικοποιήσουμε κι άλλο τα συνδικάτα και να πάρει σάρκα και οσά το σύνθημα «Δυνατός εργάτης είναι ο οργανωμένος εργάτης». Για να έρθουν στο προσκήνιο τα δικά μας συμφέροντα και όχι των αφεντικών. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να πάρει μέρος στο φετινό εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς στις 6 Μάη. Να τιμήσουμε αγωνιστικά και μαζικά τους χιλιάδες νεκρούς της τάξης μας να μπορέσουμε να νεκρώσει κάθε εργοστάσιο, κάθε εργοτάξιο, κάθε χώρος δουλειάς. Ευχαριστώ.